Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Star Βόρειο Ελλάδος, γεια σας από το γήπεδο Κουδουνίων. Εδώ σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της αγωνιστικής ανάμεσα στον Αστέρα Κουδουνίων και στο Μακεδονικό Αλιστράτης. Οι γηπεδούχοι αίτητοι στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Ξηροπόταμο, η Αλιστράτη πάντα δυνατό όνομα στην κατηγορία, έρχεται εδώ για το θετικό αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε τις επιλογές των δύο προπονητών για το αρχικό σχήμα. Βασίλης Σαρακασίδης, προπονητής για τον Αστέρα Κουδουνίων, έχει επιλέξει 1 Πουλά, 2 Γιαβρίδη, 3 Δημητριάδη, 4 Τουγγελίδη, 5 Κουσί, 6 Γιαριτζίδη, 7 Μιτσκίδη, 8 Βασιλιάδη Παύλο, 9 Βασιλιάδη Φιλίππο, 10 Νεβεσιώτη και 11 Μουρατίδη. Στον πάγκο Τσιχλακίδης, Λιόλιος, Μπαζογιάν, Στεφανίδης, Κουγιουμτζίδης, Κίτσινος και Ντρούγκας. Από την άλλη πλευρά, για τους φιλοξενούμενους του Μακεδονικού Αλιστράτης με τον Κώστα Καραμπατζάκη προπονητή, έχει επιλέξει 1 Ζουρνατζή, 2 Καμπολί, 3 Μαλέ, 4 Μουλαδάκη, 5 Γιάντσιο Πασχάλη, 6 Χατζιμπουργάνη, 7 Γιάντσιο Γιάννη, 8 Θεοδωράκη, 9 Κοκοτσάκη Μανώλη, 10 Θεοφανίδη και 11 Κούτλε. Στον πάγκο Δούριος Αντωνιάδης, Γιάντσιος Ομιλιάδης, Κούτλες και Χριστοφορίδης. Διευθυντής της αναμέτρησης είναι ο κύριος Νίκος Αχνοφορίδης, με πρώτο βοηθό τον Κώστα Τσακίρη και δεύτερο βοηθό τον Τάσο Μπουλή. Επίθεση που ξεκινάει πίσω από την άμυνα με μια μπροστινή παλιά για να δούμε. Βασιλιάδης πάει να μπει στην περιοχή. Θα κάνει το shooting ball out. Είναι ένα σπουδαινό σκόρερ. Ο Φίλιππος Βασιλιάδης πήρε ωραία την μπάλα τώρα μέσα στην περιοχή. Έκανε αυτό το shoot. Η πρώτη καλή φάση στο 7 για τους γηπεδούχους με Φίλιππο Βασιλιάδη. Η μπάλα πήγε στο Δημητριάδη. Μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Μουρατίδη. Δεν μπορεί να κατεβάσει αυτό. Καλά τοποθετημένο στο Θοδωράκη. Έκοψε την μπάλα. Μιτσκίδης όμως και πάλι από μακριά το ζυγίζει. Καλό shoot από το Μιτσκίδη. Αρκετά φιλόδοξο. Αυτό το σουτ που πήγε να κάνει στο 12 στην αγκαλιά όμως του Ζουρνατζή που έπεσε και μπλόκανε. Πέρασε και το Μουρατίδη. Μουρατίδης έχει χωροραία τρίπλα. Μουρατίδης μπαίνει στην περιοχή. Μουρατίδης μπαίνει, πλασάρει με τα πόδια. Ο Ζουρνατζής θα σώσει. Φίλιππος Βασιλιάδης μπροστά πίσω. 1-0. 1-0 για τα Κουδούνια. Το γκολ με το Δημητριάδη, ο οποίος ήρθε από πίσω και τελειώνει τη φάση. 1-0 λοιπόν για τον Αστέρα Κουδουνίων. Αλλά όλα τα λεφτά ήταν η τρίπλα του Μουρατίδη που μπήκε μέσα στην περιοχή. Πλάσαρε το Ζουρνατζή που έκοψε με τα πόδια. Φίλιππος Βασιλιάδης με ωραίο τρόπο γυρίζει την μπάλα πίσω στον αριστερό μπακ, τον Δημητριάδη που είχε ανέβει, είχε προθηθεί και αυτός με ωραίο συρτό πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 15 Κουδούνια Αλιστράτη. 1-0 με σκόρερ τον αριστερό μπακ, τον Δημητριάδη, από φάση που ξεκίνησε ο νεαρός Μουρατίδης. Μπάλα στα πόδια του Παύλου Βασιλιάδη. Εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού για τον Μουρατίδη. Μουρατίδης από αριστερά έχει την επιλογή του Δημητριάδη, του σκόρερ. Κάνει μία ακόμη εξαιρετική τρίπλα. Μουρατίδης μπαίνει στην περιοχή, παράλληλη σέντρα. Ο Ζουρνατζής πέφτει και μπλοκάρει πάλι από τον νεαρό Μουρατίδη. Ξεκινάει μία πολύ καλή επίθεση στο 22, αλλά ο Ζουρνατζής μπλοκάρει. Θεοφανίδης, ωραία κεφαλιά. Κοκοτσάκης μέσα στην περιοχή. Για να δούμε. Κοκοτσάκης, ωραία τρίπλα. Μπαίνει στην περιοχή, πέφτει, παίζεται, λέει ο Αχθοφορίδης. Αυτή την κίνηση του Κοκοτσάκη στην τρίπλα που έκανε μέσα στην περιοχή. Κοντά στη φάση ο Αχθοφορίδης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι στο 27. Διαμαρτυρίες της Αλιστράτης για πέναλτι σε αυτή την προσπάθεια του Κοκοτσάκη. Κουσίδης έκοψε, η μπάλα περνάει πάνω από το Μουλαδάκι. Μέσα στην περιοχή το σουτ Ζουρνατζή. Σωτήρια θα σώσει την αιστεία του από αυτό το πλασέ του Μουρατίδη. Σωτήρια η επέμβαση του Ζουρνατζή. Ο Μουρατίδης τέτα τέτη ήταν και πάλι με τα πόδια στην έξοδο. Ζουρνατζής θα σταματήσει το Μουρατίδη. Και μπροστινή παλιά τώρα πολύ καλή για το Μουρατίδη. Μουρατίδης έχει χώρο. Μουρατίδης με μία το σουτ, την μπάλα ελάχιστα out. Πολύ καλή στιγμή με το Μουρατίδη. Ίσως είχε την επιλογή να παίξει και με τον Φίλιππο Βασιλιάδη. Ήταν σε καλό σημείο όμως μέσα στην περιοχή από αυτό το βαθύ γέμισμα που έγινε από την άμυνα. Ωραίο σουτ του πιτσιρικά του Μουρατίδη. Ελάχιστα out την μπάλα. Πολύ καλή στιγμή στο 40 για τα Κουδούνια. Τέσσερις παίκτες στο τείχος. Κουκουτσάκης. Σφυρίζει ο Αχθοφορίδης, Κοκοτσάκης, απευθείας πολύ καλή εκτέλεση, ο Πούλας διώχνει με τα δύο χέρια, πολύ δύσκολη επέμβαση από τον Πούλα, πολύ καλό το φάουλ από τον Μανώλη Κοκοτσάκη και λήξη ημιχρόνου. Που είχε και την μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του να ισοφαρίσει το σκορνά. Μια ωραία μπαλιά τώρα από τον Κούτλε. Κοκοτσάκης περνάει μέσα στην περιοχή το σουτ και ο Πούλας θα σώσει την αιστεία του. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Αλιστράτη να ισοφαρίσει. Με αυτή την μπαλιά που έγινε προς τον Κοκοτσάκη, τον Μανώλη, ο οποίος βγήκε λίγο πλάγια σε πολύ καλό σημείο στο 47. Σωτήρια ο Πούλας, πέφτει και μπλοκάρει την μπαλά. Εδώ ένα λάθος γύρισμα του Γιάννη Πασχάλη προς τα πίσω. Πάει να το εκμεταλλευτεί ο Νεβεσιώτης. Νεβεσιώτης μπαίνει στην περιοχή, αλλά το σουτ που κάνει φεύγει παράλληλα από την αιστεία. Καταγράφεται όπως ως μια καλή στιγμή αυτή στο 51 με τον Νεβεσιώτη από το λάθος του Πασχάλη του Γιάννη, που πήγε να μπει στην περιοχή να κάνει το σουτ. Η μπάλα όμως πέρασε παράλληλα από την αιστεία και έφυγε out.
Μέσα στην περιοχή μπάλα, ωραία, τρίπλα από τον Μουρατίδη. Μουρατίδης μπαίνει, παράλληλη σέντρα, η μπάλα κολλάει στην περιοχή, πτώση και έχουμε, τι έχουμε, κίτρινη κάρτα για θέατρο στο Φίλιππο Βασιλιάδη. Ώστε η πτώση του Βασιλιάδη, ο Αχδοφορίδης σταματάει το παιχνίδι και το χρεώνει με κίτρινη κάρτα για θέατρο στο 66. Στην προσπάθεια που έκανε ο Φίλιππος Βασιλιάδης, έπεσε στην περιοχή, κίτρινη κάρτα για θέατρο. Από δεξιά, Τσιχλακίδης, εκτέλεσε από μακρύνιου μπαλές. Μητσκίδης, καλό σουτ στην κίνηση από τον Μητσκίδη. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια, out. Στην επίθεση Αλιστράτη με τον Κοκοτσάκη. Κοκοτσάκης βγαίνει λίγο πλάγια, καλό σου του Κοκοτσάκη, ελάχιστα out, πολύ καλή ευκαιρία για την Αλιστράτη και λίγο πλάγια ο Κοκοτσάκης, ο Μανώλης πήρε την μπάλα, το ζήγησε, έκανε πολύ καλό σουτ, η μπάλα ελάχιστα out πάνω από τα δοκάρια του Πούλα, πολύ σημαντική στιγμή για την ομάδα της Αλιστράτης στο 70. Χατζιμπουργάνης γεμίζει, Κουσίδης απομακρύνει με διπλή προσπάθεια. Παραλίγο να γίνει εκεί. Κοντραθούριος γυρίζει για τον Γιώργο τον Γιάντσιο. Γιάντσιος πολύ ωραία πλάγια στο Θοφανίδη. Δεν υπάρχει ο Θοφανίδης. Παράλληλη σέντρα από κοντά, 1-1 γκολ. 1-1 από τον Κοκοτσάκη. Θοφανίδης γυρίζει την μπάλα, το έλεγα. Και ο Κοκοτσάκης ο Μανώλης από κοντά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με πολύ ωραίο πλασέ. Πολύ ωραία επίθεση για την Αλιστράτη. Πολύ καλή προσπάθεια. Έπαιξε παράλληλα ο Γιώργος ο Γιάντσιος στο Θεοφανίδη. Ο Θεοφανίδης έβγαλε εξαιρετική σέντρα. Ο αρχηγός από δεξιά και από κοντά με πολύ ωραίο σουτ προβολή. Ο Κοκοτσάκης ο Μανώλης στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το κουδούνια Αλιστράτη 1-1 στο 80 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Τουγκελίδης και ο Τουγκελίδης εκτελεί πολλά φάουλ. Τουγκελίδης αφήνει, Μητσικίδης αφήνει, αφήνουν όλοι για τον Γιαρετζίδη. Ωραίο φάουλ, δοκάρι! Στο οριζόντιο δοκάρι μπάλα, πολύ ωραίο φάουλ από τον Γιαρετζίδη. Η μπάλα πέρασε οριζόντιο δοκάρι και στην αγκαλιά του Ζουρνατζή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Στο 83 για τα κουδούνια με το δοκάρι του Γιαρετζίδη. Τουγκελίδης λίγα μέτρα φόρα εκτελεί προς την περιοχή. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Παραλίγο ο Ντρούκας να χρηστεί σκόρερ. Σουτ γκολ 2-1. 2-1 το σουτ από κοντά. Όλοι από τον πάγκο μέσα να πανηγυρίσουν τον γκολ για την ομάδα των Κουδουνίων. Είναι το 2-1. Το 2-1 για τα Κουδούνια με αυτό το κοντινό σουτ. 2-1 να δούμε. Έχουμε και διαμαρτυρίες. Το γκολ μετράει κανονικά 2-1 με αυτό το κοντινό σουτ από τον Παύλο Βασιλιάδη πρέπει να είναι το γκολ. 2-1 για τα Κουδούνια. Στο 89 ο Ντρούγκας στην πρώτη του επαφή με την μπάλα μετά την εκτέλεση φάουλ. Παραλίγο να χρηστεί σκόρερ ο Ζουρνατζής έδιωξε σωτήρια. Και στη συνέχεια της φάσης ο Παύλος Βασιλιάδης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Γιάντσιος γεμίζει, δεν απομακρύνει η αμυντική. Κοκοτσάκης από κοντά, τεράστια ευκαιρία. Τεράστια ευκαιρία με τον Μανώλη Κοκοτσάκη να ισοφαρίσει η Αλιστράτη σε 2-2. Από αυτό το γέμισμα ο Γιάντσιος Πασχάλης δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά και ο Κοκοτσάκης από τα 2 μέτρα μπροστά στον Πούλα σουτάρει πάνω από τα δοκάρια. Πραγματικά καταπληκτικό παιχνίδι. Παίζει μπροστά τον Ντρούγκα. Ντρούγκα αφήνει στον Κίτσινο. Ο Κίτσινος γυρίζει παράλληλα την μπάλα. Από κοντά ο Βασιλιάδης δεν μπορεί να σκοράρει. Τελευταία στιγμή ο Χατζημπουργάνης τον έκοψε. Αλλά έτσι κι αλλιώς η φάση ως μη γενόμενη offside. Το κόρνερ εκτελέστηκε απευθείας out και τώρα σφυρίζει τρεις φορές ο Αχδοφορίδης σε ένα μάτς με πολύ μεγάλη ένταση, με πολύ μεγάλο πάθος από την αρχή μέχρι το τέλος. Μεγάλη λίγη για τα Κουδούνια με γκολ του Παύλου Βασιλιάδη στο 90. Τελικό αποτέλεσμα Κουδούνια Λιστράτη 2-1. Το αρχικό μας πλάνο πριν το παιχνίδι ήταν να περιορίσουμε τον αντίπαλο στο πρώτο τέταρτο που ξέραμε ότι θα πιέσει. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και στο πρώτο τέταρτο δεχτήκαμε τον γκολ. Αλλά μετά πιστεύω ότι ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Είχαμε τις φάσεις. Πήραμε το χώρο του κέντρου, δημιουργήσαμε κάποιες φάσεις και δεν δώσαμε δικαίωμα στον αντίπαλο να κάνει και άλλες φάσεις και να σημειώσει ένα δεύτερο τέρμα που θα μας έβγαζε εκτός παιχνιδιού. Στο δεύτερο μήχρονο πιστεύω ότι σταθήκαμε πολύ καλύτερα από το πρώτο. Πήραμε από τα πρώτα λεπτά τα ενία, αλλά συγκεκριμένες διαιτητικές αποφάσεις πιστεύω σήμερα στέρισαν ένα καλό αποτέλεσμα από την ομάδα μου.
αισθάνομαι αδικημένος, όπως και οι συμπαίκτες μας, γιατί μας κυτρίνησε με το παραμικρό διαιτητής. Ενώ στην τελευταία φάση του παιχνιδιού που δεχτήκαμε τον γκολ, πιστεύω ότι υπήρχε καθαρό επιθετικό φάουλ. Νομίζω ότι ήμασταν εισάξιοι των Κουδουνίων, παρά τη μεγάλη βαθμολογική διαφορά που έχουμε. Και αν συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω ότι θα κάνουμε μια καλή πορεία και θα δώσουμε σημασία για την επόμενη χρονιά, έτσι ώστε να έχουμε ένα αξιόμαχο σύνολο και να πετύχουμε το στόχο μας, ο οποίος φέτος δυστυχώς από πολύ νωρίς βγήκε εκτός. Συγχαρητήρια στην ομάδα των Κουδουνίων, αλλά πιστεύω ότι αδικηθήκαμε σήμερα από τις διαιτητικές αποφάσεις. Αναφέρεστε μόνο στη φάση του 2-1, γιατί για κάρτες για διαμαρτυρία, ναι, και τα Κουδούνια δέχτηκαν αρκετές για διαμαρτυρία. Αντιμετωπιστήκαμε εισάξια, πιστεύω. Διαμαρτυρηθήκαμε σε πολλές φάσεις, δεχτήκαμε τις κάρτες, αλλά από εκεί πέρα σε αντίστοιχες φάσεις των Κουδουνίων δεν δόθηκαν αντίστοιχες κάρτες. Συν το ότι ζητήσαμε και ένα πέναλτι, το οποίο θα το δούμε στην κάμερα αν ήταν πέναλτι ή όχι. Αλλά αυτό που πιστεύω μας θέλησε ένα καλό αποτέλεσμα σήμερα ήταν η τελευταία φάση που πιστεύω ήταν ένα επιθετικό φάουλ. Σε ένα παιχνίδι πολύ δυνατό, σε ένα παιχνίδι που κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι και το τελευταίο λεπτό, σε ένα δυνατό παιχνίδι θα μπορώ να πω, θεωρώ ότι ήμασταν ανώτεροι από τον αντίπαλο σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο, εκτός από τα δοκάρια που είχαμε και στο πρώτο και στο δεύτερο, χάσαμε δύο τετατέτ. Δεν απειληθήκαμε καθόλου από τον αντίπαλο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι ήμασταν, η νίκη είναι δίκαια 100% όσο αφορά τις διαιτητικές αποφάσεις. Εγώ δεν θα σχολιάσω φέτος καθόλου, αλλά θα πω μακάρι και εμάς να μας παίξουν διαιτητές έτσι όπως παίξα σήμερα την Αριστράτη στα εκτός έδρας παιχνίδια. Αυτή η νίκη κρατάει την ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας. Είναι και νίκη ψυχολογίας για τα επόμενα δύσκολα μας, γιατί έχετε έξω τη Μικρόπολη, τον Ξηροπόταμο, τον Ακρίτα. Πολύ δύσκολο πρόγραμμα στο δεύτερο γύρο. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, όλα τα παιχνίδια δίνουν τρεις βαθμούς. Είτε με τη Μικροπλησούρα, είτε με την κάτω φορτηγή, με τον Ξηροπόταμο. Τρεις βαθμούς βάζει στο σακούλι. Για εμάς είναι άλλη έξι τελική. Εμείς θα κοιτάξουμε να πάρουμε και τα έξι παιχνίδια. Αυτό έχω πει στα παιδιά, αυτό το πιστεύουν. Έχουμε την ομάδα. Απλά σήμερα δεν ήμασταν σχετικά και καλή, θέλω να πω. Ίσως επειδή την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε το ρεπό, βγήκαμε και λίγο εκτός ρυθμού. Αλλά πιστεύω ότι με το υλικό που έχουμε και την τακτική που έχουμε στο γήπεδο μπορούμε να πάρουμε και τα υπόλοιπα έξι παιχνίδια. Ευχαριστούμε πολύ.